χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος 13. Τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 12 Οκτώβρη 1944. Η απελευθέρωση της Αθήνας. Ο κόσμος έβαλε τα καλά του και πανηγυρίζει. 13 Οκτώβρη, απελευθέρωση Ηρακλείου και Ρεθύμνου, αλλά όχι νόμου Χανίων. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι Γερμανοί είχαν αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 1944, στην Κρήτη συμπτύχθηκαν στο νομό Χανίων στην οχυρά θέση Κρήτης. Οι Άγγλοι συμμαχοί μας έκαναν συμφωνία με τους Γερμανούς, κοινούς εχθρούς μας, να παραδοθούν οι Γερμανοί στους Εγγλέζους και όχι στους Έλληνες, γιατί σε περίπτωση νίκης του ΕΑΜ, οι Άγγλοι είχαν σκοπό να προσαρτήσουν την Κρήτη στη Μεγάλη Βρετανία. Επιπλέον, με εντολή των συμμάχων μας Εγγλέζων, οι Γερμανοί παρέμειναν οπλισμένοι στην Κρήτη μέχρι το Μάη του 1945, δηλαδή 7 μήνες μετά την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας. Έτσι, επί 7 μήνες έχουμε αυτό που ο φιλόλογος Σταύρος Βλοντάκης αποκαλεί «αγγλογερμανική κατοχή στα Χανιά». Οι Γερμανοί, αν και έχουν υπογράψει την παράδοσή τους στους Άγγλους, όχι μόνο δεν είναι εχμάλωτοι, αλλά κρατούν όλο τον οπλισμό τους, θωρακισμένα άρματα και πυροβολικό. Έχουν την ευθύνη για την τήρηση τάξης στην περιοχή που κρατούν. Δολοφονούν ή εκτελούν 45 κριτικούς και το Μάιο του 1945 βομβαρδίζουν κατοικημένο χωριό, το Βατόλακο, στο Χανιωτικό κάμπο, με την ανοχή των συμμάχων μας Εγγλέζων. Οι Γερμανοί του Φρουρίου αναχώρησαν από την Κρήτη με ευθύνη των Βρετανών το καλοκαίρι του 1945 με τον ατομικό οπλισμό τους. Μόνο τα βαριά όπλα φρόντισαν οι Άγγλοι να ρίξουν ανοιχτά στη θάλασσα για να μην πέσουν στα χέρια των κριτικών. Όπως είπε ο Λόγιος, αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας και πρωτεργάτης της Επανάστασης του 1821, Αλέξανδρος Υψηλάντης, ποτέ ξένος δεν βοηθεί ξένον χωρίς μεγαλύτερα κέρδη. Η μάχη του Βερολίνου από 16 Απριλίου ως 2 Μαΐου του 1945 ήταν η τελευταία μάχη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη. Μετά την είσοδο των Ρώσων στο Βερολίνο και την αυτοκτονία του Χίτλερ στις 30 Απριλίου 1945, η Γερμανία παραδίνεται ανεφόρον. Ο στρατάρχης Καϊτέλ υπογράφει την παράδοση της Γερμανίας στο Βερολίνο στις 8 Μαΐου του 1945 με ισχύ από 9 Μαΐου. Τέλος του πολέμου στην Ευρώπη. Ο Βίνστον Τσόρτσιλ χαιρετά τα πλήθη στο Whitehall του Λονδίνου στις 8 Μαΐου του 1945. Η θέση των συμμάχων στις 10 Μαΐου του 1945. Η συμμετοχή του κόκκινου στρατού της Σοβιετικής Ένωσης, κόκκινα σύμβολα, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πράσινα σύμβολα, ήταν ουσιώδης. Η τελευταία πράξη του πολέμου στην Ευρώπη έγινε στη Βίλα Αριάδνη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 10 Μαΐου του 1945, 7 μήνες μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και 2 μέρες μετά τη συνοικολόγηση των συμμάχων με τους Γερμανούς. Έτσι έμεινε και στην ιστορία η Βίλα Αριάδνη που έχτισε ο Έβανς όταν έκανε ένα σκαφέ στη Γνωσό το 1900. Η ναζιστική σημαία κατέβηκε στις 23 Μαΐου του 1945, 11 μέρες μετά την παράδοση της οχυράς θέσης Κρήτης. Η πρώτη τελευταία στον κόσμο, χάρη στους συμμάχους μας Άγγλους. Η τελευταία έμεινε σε ένα φυλάκιο στον Αρκτικό κύκλο, ξεχασμένη από θεούς και ανθρώπους. Συνέπεια της γερμανικής κατοχής, της αγγλικής επέμβασης εναντίον του Ελλάς και της λευκής τρομοκρατίας μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας ήταν ο τρίχρονος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1946-49. Αδελφοκτονία τύπου Κάιν Άβελ. Ο ελληνικός εμφύλιος θεωρείται ως η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου με τον οποίο δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση από σύμμαχοι μετατράπηκαν σε αντιπάλους. Ο Αμερικανός αρχιστράτηγος Αζενχάουερ με την απελευθέρωση ζήτησε να τραβήξουν εκατοντάδες φωτογραφίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξόδωσης για να μην αμφισβητήσει κανείς τις γερμανικές θηριωδίες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάγκασε τους Γερμανούς από γειτονικές πόλεις να επισκεφθούν τα στρατόπεδα και να δουν η διεισόμαση τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο συγγραφέας Στίβεν Μερκαντάντε γράφει ότι
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σχεδιάστηκε ως παγκόσμια λαϊλασία στηριζόμενη σε γενοκτονική ιδεολογία. Οι Γερμανοί στρατιώτες συμμετείχαν πρόθυμα σε αιμοσταγείς δολοφονίες. The Big Three, δηλαδή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill, ο Αμερικανός Πρόεδρος Franklin Roosevelt και ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν, συναντήθηκαν στη διάσκεψη της Γιάλτας 4 με 11 Φεβρουαρίου του 1945 και συναποφάσισαν τη μορφή που θα είχε ο μεταπολεμικός κόσμος. Εκεί μεταξύ άλλων, επισημοποιήθηκε η πρόθεση για τη δημιουργία του ΟΗΕ, αποφασίστηκε η εκμυδένιση του γερμανικού μιλιταρισμού, ώστε να μην μπορέσει ξανά η Γερμανία να απειλεί στην παγκόσμια ειρήνη και ο Στάλιν συμφώνησε στην είσοδο της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Ο θρύλος θέλει τις ζώνες επιρροής στην περιοχή των Βαλκανίων, γραμμένες πρόχειρα σε ένα χαρτί διαχειρός Τσόρτσελ. Ωστόσο, η συμφωνία των ποσοστών υπήρξε το αποτέλεσμα της Βρετανοσοβιετικής συνάντησης κορυφής της 9 Οκτώβριου 1944 στη Μόσχα. Ο Τσόρτσελ προτείνει στον Στάλιν να έχει η Σοβιετική Ένωση το 90% της κυριαρχίας στη Ρουμανία, το 75% της Βουλγαρίας, το 50% της Ιουγκοσλαβίας και της Ουγγαρίας, ενώ η Μεγάλη Βρετανία το 90% της κυριαρχίας στην Ελλάδα. Μεταπολεμικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξέφρασαν επίσημα τη στήριξή τους στην Ελλάδα με το δόγμα Τρούμαν. Ενώ το σχέδιο Marshall προέβλεπε οικονομική βοήθεια 16 χωρών της Ευρώπης, κυρίως Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας, δίνοντας έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την ευκαιρία να επεμβαίνουν στην Ευρώπη. Η δίκη ενώπιον του Διεθνού Στρατοδικείου ξεκίνησε στη Νιρεμβέργη στις 20 Νοεμβρίου του 1945 και διήρκεσε ένα χρόνο, έως τον Οκτώβριο του 1946. Παραπέμφθηκαν 24 Γερμανοί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της ναζιστικής ηγεσίας, αλλά δικάστηκαν 21 επειδή ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Χάινριχ Χίμμλερ και ο Γιώσεφ Γκέμπελς είχαν ήδη αυτοκτονήσει. Βλέπετε στην αίθουσα του στρατοδικείου αριστερά είναι οι κατηγορούμενοι και μπροστά τους οι δικηγόροι τους, στο βάθος οι διερμηνείς και δεξιά οι κατήγοροι και η έδρα των δικαστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία όρισαν από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό δικαστή, καθώς και ένα δημόσιο κατήγορο με χρέη εισαγγελία. Τουλάχιστον 3 στους 4 δικαστές έπρεπε να συμφωνήσουν για οποιαδήποτε καταδίκη. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, πολλά από τα εγκλήματα των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίστηκαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που τιμωρούνται από διεθνές ποινικό δικαστήριο. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, ο Αμερικανός εισαγγελέας Ρόμπερτ Τζάκσον στήριξε το κατηγορητήριο μόνο σε έγγραφα που είχαν συντάξει οι ίδιοι Γερμανοί και όχι στις καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες. Ο Ρόμπερτ Τζάκσον είπε στους αρχηγούς των Γερμανών να τους κοίταζε στα μάτια. «Οι πράξεις σας κύλησαν τον κόσμο στο αίμα και οδήγησαν τον πολιτισμό έναν αιώνα πίσω. Έχετε υποβάλει τους γείτονές σας Ευρωπαίους σε κάθε μορφής προσβολή και βασανιστήριο. Ο νόμος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τόσο σκοτεινά εγκλήματα από τόσο στιγερούς εγκληματίες». Η Εισαγγελία των ΗΠΑ προχώρησε στη διενέργεια 12 ακόμα δικών στην Νιρεμβέργη εναντίον κατώτερων αξιωματούχων του Τρίτου Ράιχ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ωστόσο ήταν εξαιρετικά επίκαιες στο όνομα της μελλοντικής συνεργασίας ΗΠΑ με Γερμανία, στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον του ψυχρού πολέμου της Δύσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Δυστυχώς, λίγοι εγκληματίες πολέμου δικάστηκαν από τα δικαστήρια των χωρών όπου είχαν διαπράξει τα εγκλήματά τους. 600 με 800 φάκελοι εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα κατέληξαν στη Γερμανία με την υπόσχεση να δικαστούν. Όμως, ποτέ δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη στη Δημοκρατική Γερμανία. Ακολούθησε η συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων το 1946, που επιδίκασε στην Ελλάδα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια του 1938 για πολεμικές επανορθώσεις, σημερινό χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα 309 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για επανορθώσεις, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1953 με μερική διαγραφή και αναδιάρθρωση του χρέους αποκλειστικά στις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις και αναβολή πληρωμής πολεμικών επανορθώσεων σε όλες τις χώρες μέχρι την ένωση των δύο Γερμανιών το 1990 στη Συμφωνία της Μόσχας 2-4. Συμφωνίες τις οποίες αναφερθήκαμε αναλυτικά στο 10ο μέρος της παρούσας σειράς. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, με βασικό επιτιθέμενο τη Γερμανία, είχε περίπου 66 εκατομμύρια νεκρούς. Το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ακολούθησε η Συνθήκη των Βερσαλιών το 19 και το Συνέδριο του Λονδίνου το 21, όπου οι νικητές επέβαλαν γερμανικές αποζημιώσεις σύνολο 269 δισεκατομμύρια χρυσομάρκα, τα οποία μείωσαν 10 χρόνια αργότερα κατά 60%. Επιπλέον του κουρέματος του γερμανικού χρέους, η Αμερική μεταπολεμικά έδωσε τεράστια δάνεια στη Γερμανία. Ενδιαφέρον ήταν ο κύκλος χρημάτων. Η Αμερική έδινε δάνεια στη Γερμανία, η Γερμανία πλήρωνε επανορθώσεις στους συμμάχους και οι σύμμαχοι ξεπλήρωναν την Αμερική για τα δάνεια του πολέμου που είχαν λάβει από αυτήν. Τα χρήματα δηλαδή έφευγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μέσω Γερμανίας και συμμάχων επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η οφειλή της Γερμανίας στην Ελλάδα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και εκτιμάται σε τρέχουσα αξία 9 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ενδιαφέρον είναι ότι η Γερμανία πραγματοποίησε την τελευταία της πληρωμή στους Αμερικανούς για αποζημιώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 2010, δηλαδή 92 χρόνια μετά την ήττα της του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα δεν ευσταθεί η δικαιολογία των Γερμανών ότι έχουν περάσει 80 χρόνια από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και έτσι δεν μας χρωστάνε. Οι αποζημιώσεις, οι επανορθώσεις και το δάνειο δεν παραγράφονται. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Βασικός επιτιθέμενος πάλι η Γερμανία. Σύνολο νεκρών 80 εκατομμύρια. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Εθνικού Συμβούλιου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα, ΕΣΔΟΓΕ, βασισμένου σε στοιχεία του καθηγητή Άγγελου Αγγελόπουλου, το ποσό που δικαιούται η Ελλάδα από τη Γερμανία μόνο για το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις, δηλαδή μόνο για δύο από τις τέσσερις οφειλές της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 162 δισεκατομμύρια σε τρέχουσα αξία και με έναν ετήσιο τόκο υπερημερίας 3% ανέρχεται στο ποσό των 1,23 ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται το clearing, οι αποζημιώσεις στα θύματα, οι αποζημιώσεις για καταναγκαστική εργασία και οι αρχαιοκαπηλίες. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει το 0,3% των οφειλών της Γερμανίας. Σημειωτέω νότι. Σύμφωνα με υπολογισμούς του οικονομολόγου Τζανέτου Γκούσκου, ο οποίος είχε τρυφήσει στο θέμα των κατοχικών δανείων, το γερμανικό κράτος οφείλει στην Ελλάδα σήμερα πολύ μεγαλύτερο ποσό για τα κατοχικά δάνεια. Αξίζει να παρακολουθήσετε το 10ο μέρος της παρούσας σειράς με την οικονομική ανάλυση Γκούσκου. Εν κατακλείδη, η Γερμανία δεν επιστρέφει το χρέος της στην Ελλάδα παραβιάζοντας τρεις διεθνείς συνθήκες, ενώ η Ελλάδα επιστρέφει το χρέος της στις ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανόμενης της Γερμανίας. Σήμερα η Ελλάδα σφιχτιά με ένα χρέος περίπου 390 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά πολύ μικρότερο από το συνολικό χρέος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στην Ελλάδα. Αποτελεί ηθικό υπόβαθρο διακρατικών σχέσεων η θεώρηση του γερμανικού κράτους ότι το χρέος της Ελλάδας είναι περισσότερο απαιτητό, περισσότερο πληρωτέο από το χρέος της Γερμανίας. Είναι δίκαιο να πληρώνει σήμερα η Ελλάδα περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ για το κοχρεολύσια το έτος και η Γερμανία 0 ευρώ για μεγαλύτερο και παλαιότερο χρέος της στην Ελλάδα. Δεν είναι δίκαιο να σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει το ποσοστό του ευρωπαϊκού της χρέους που αφορά τη Γερμανία, έως ότου ξεκινήσει η Γερμανία να αποπληρώνει το δικό της χρέος στην Ελλάδα. Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.